Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ταλανίζονται καθημερινά την τελευταία δεκαετία. Τώρα, οικονομική κρίση θέλεις, πανδημία θέλεις, ενεργειακή κρίση θέλεις. Όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά μας και θα συζητηθούν 4 Ιουλίου επίσης και στο επιμελητηρίο σε μια εσπερίδα μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προβλήματα, κοινωνία, προοπτικές, κατάθεση προτάσεων για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την έξοδο από την κρίση. Διοργανώνεται από την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον συντονιστή της καλημερίζω, τον κύριο Κλαράκη. Πώς είστε? Σας μέρα, μια χαρά εσείς. Λοιπόν, ακούω. Κοιτάξτε, είμαστε γενικώς σε μια διαδικασία πάρα πολλών εκδηλώσεων και για την ενημέρωση του κόσμου και για την υποδοχή των νέων μελών μετά τις εκλογές 15 Μαΐου. Πριν τη Δευτέρα, αυτή την Πέμπτη, στο Πάρκο Μικράς Ασίας, Συλλοφόρο Κνωσού, στις 8 η ώρα, έχουμε μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για τα θέματα της ακρίβειας και της ενέργειας με το Σοκράτη το Φάμελο, που είναι ανοιχτή και καλούμε όλους τους πολίτες να έρθουν. Τη Δευτέρα έχουμε την εκδήλωση για τα θέματα που μόλις αναφέρατε, το Προβιοτεχνικό Επιμελητήριο, και θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις και ενημέρωση και υποδοχής νέων μελών σε μια πυκνή πολιτική ατζέντα που μάλλον αυτό το καλοκαίρι θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο και χειμώνα από άποψη πολιτικής δραστηριότητας παρά τη ραστόνη των θερινών μηνών που είχαμε συνηθίσει. Το πάτε με την έννοια της προεκλογικής περίοδου εσείς από την πλευρά σας, έτσι? Εμείς ούτως όλους είχαμε ένα σχεδιασμό μετά τις 15 Μάη και την πολύ μεγάλη νέα εισρωή μελών στο κόμμα, να έχουμε μια έντονη δραστηριότητα για την ένταξη των νέων μελών και την ενημέρωση της κοινωνίας. Αυτό επιτείνεται ακόμη περισσότερο από το αίσθημα που καλλιεργεί και η ίδια κυβέρνηση τους ή άλλους, εντέχνους με διαρροές, ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Ούτως ή άλλως, κυρία Δουλγεράκη, και το 23 θα έχουμε εκλογές, ό,τι και να γίνει. Και από τις διοικητικές πρώτου και δευτερού βαθμού και εθνικές εκλογές. Οπότε είμαστε ούτως ή άλλως σε μια περίοδο που έρχονται εκλογές. Ακρίβεια, ενέργεια, πραγματικά έβλεπα αυτά τα οποία λένε και οι έμποροι, άκουγα αυτά τα οποία έλεγαν οι έμποροι και τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή ότι πάνε και σε μια νέα εκπτωτική περίοδο, τη θερινή εκπτωτική περίοδο από τα μέσα Ιουλίου, αλλά ξέρετε, λένε, δεν έχουμε και μεγάλες ελπίδες, γιατί κοιτάζεις να καλύψεις τα βασικά σου αυτή την ώρα, δηλαδή να δεις πώς θα πληρώσεις το λογαριασμό σου, πώς θα πληρώσεις το ρεύμα σου, πώς θα γεμίσεις το τραπέζι του σπιτιού σου, ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα και αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Δεν ξεχνάω αυτά που ακούω από τον κύριο Λεκάκη της ΟΕΒΕΝΗ, τον κύριο Καβαθά της ΓΕΣΕΒΕ και εδώ στη συχνότητα της ίδιας εκπομπής, που λένε ότι ξέρετε, μία επιχείρηση στις 4 μειώνεται συνεχώς το ποσοστό, κύριε Κλαράκη. Είμαστε, ας πούμε, στο 1 στις 10, πήγαμε στο 1 στις 6, πήγαμε το 1, είμαστε στο 1 στις 4. Δεν έχουν ταμιακά διαθέσιμα για μία ημέρα. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα σας πω κάτι, κυρία Δουγεράκη, δεν είναι μόνο οι επιχείρησεις, τα νοικοκυριά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλη η κοινωνία στενάζει τώρα. Γι' αυτό δεν είναι κομματικό θέμα για εκμετάλλευση του λαϊκισμού. Είναι η πραγματικότητα που κάποιοι έρχονται να δουν. Περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Θυμίζει χειρότερες στιγμές από τα μνημόνια. Διότι σαν μνημόνια υπήρξαν πάρα πολλά μέτρα δημοσιονομικής περικοπής, δεν υπήρχε τουλάχιστον και πληθωρισμός και ακρίβεια. Τώρα ζούμε μια κατάσταση που θυμίζει μνημόνια, ταυτόχρονα με ένα πληθωρισμό στο 11% και με μια ακρίβεια η οποία τρέχει και έχει λυγίσει τους πάντες. Τους πάντες όμως. Mm-hmm. Αυτό το δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή πηγαίνουμε να πάρουμε βενζίνη στα 2,5 ευρώ. Δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται. Έχει φτάσει μια πίτα γύρω να είναι 4 ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να παίξει κανένας. Ούτε η επιχείρηση η οποία αναγκάζεται να έχει κάποιες τιμές για να επιβιώσει, ούτε ο καταναλωτής όμως για να υπάρχει αυτός ο κύκλος που θέλει η αγορά. Οπότε οδηγούμαστε με μαθηματική βεβαιότητα σε μια κατάρρευση των πραγμάτων. Είδαμε αυτό το περίφημο σκηνικό με την ενέργεια. Έχει η κυβέρνηση μας πει ότι καταργεί τη ρήτρα αναπροσαρμογής, που δεν την καταργεί, την αναστέλει. Και καταλαβαίνουμε στον υστέρων ότι απλά δεν θα λέγεται πια ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά οι εταιρείες κάθε μήνα θα αναπροσαρμόζουν τις τιμές και από το δίκαιο χρέος προμήθειας ενέργειας θα περάσουν τη ρήτρα στην τιμή της κιλοβατόρας. Δηλαδή άλλαξε ο ομιλητής από το αλλιώς. Δεν σταματάει έτσι η ακρίβεια, δυστυχώς. Και αυτό το ξαναλέω, δεν είναι θέμα ούτε λαϊκισμού, ούτε κομματική εκμεταλλευτό. Ζούμε στην καθημερινότητά μας. Εάν δεν γίνει κάτι, οδηγούμε σε μια κοινωνική έκρηξη και μια κατάρρευση της πραγματικής οικονομίας στη χώρα. Γι' αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το αφήσουμε για να το παρακολουθούμε και να σφυρίζουμε αμέριμνες ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεν γίνεται άλλο.
Mm-hmm. Πρέπει να πάρουν ουσιαστικά μέτρα και δεν είναι μέτρα τα κουπόνια. Δεν είναι μέτρα τα fuel pass για τα 30 και τα 40 ευρώ στον καταναλωτή, γιατί καταλήγουν και αυτές ο καλάθι της χορκέρδης, γιατί γίνεται και κερδοσκοπία. Πρέπει να ελεγχθεί η αγορά, πρέπει να μπουν κανόνες, πρέπει να μπουν πλαφώς η χοντρική των καυσίμων, πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος ακάθιμων, να μειωθεί το ΦΠΑ στα τρόφιμα, μήπως και ανασάνουμε λίγο για να φύγει και η διεθνή πίεση. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει διεθνή πίεση σε ένα ράλι τιμών. Όμως στο εσωτερικό της χώρας τι κάνουμε. Ναι, αλλά φαίνεται την ίδια ώρα ότι ξέρετε όλα αυτά δεν γίνονται, διότι με αυτό αν γίνει κάτι τέτοιο φοβούνται ότι μπορεί να μειωθούν τα έσοδα του κράτους. Και αυτό μπορεί ακούγεται λογικό. Η αγορά λέει από τη δική της την πλευρά μειώστε τα, να δείτε πόση κίνηση θα σας φέρει αυτά τα έσοδα, γιατί θα πάρει σημαντική ανάσα ο κόσμος. Και πόσο καιρό νομίζετε θα έχουμε να πληρώνουμε και τους φόρους μας. Δηλαδή αν θεωρούν ότι με 2,5 ευρώ τη βενζίνη το κράτος δηλαδή είναι έτσι ασχολοκαιρωτό για να εισπράττω, και ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος είναι το κράτος και το λέει επίσημα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αλλά πόσο καιρό θα αντέχουν οι καταναλωτές να βάζουν βενζίνη? Όχι, Δημήτρη Κλαράκη, να το πω πάρα πολύ απλά, δεν αντέχει κανένας. Ο καθένας, αν το κάνει παράδειγμα από τον εαυτό του, θα το κάνει. Δηλαδή, αν μέχρι σήμερα έλεγα μου αρέσει το περπάτημα και περπατούσα κάποιες φορές την εβδομάδα, τώρα λέω κλείστο εκεί το ρημάδι να πάει, διότι 20 και 8 λίτρα δεν γίνεται με το διοπόδικο που πάει. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε στο βενζινάδικο και με ένα 20 που βάζαμε οι περισσότεροι να βάζουμε 8 λίτρα βενζίνη. Τα 8 λίτρα βενζίνη, ας πούμε, στο δικό μας αυτοκίνητο δεν είναι καλά ούτε 100 χιλιόμετρα. Και δεν έχουν κάνει τρελό αυτοκίνητο. Ένα μάτι 20-600 ούτε κανένα τζιπ είναι δίλητρο. Λέω πράγματα που τα ζούμε όλοι μας. Όλοι μας. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με μένα, με εσάς. Όλοι μας βιώνουμε την ίδια κατάσταση. Και να πούμε και κάτι άλλο. Τι είναι τελικά το κράτος? Να εισπράξει το κράτος όσο που δεν θα εισπράξει. Θα υπάρξει πτώση στον εσόδο και μεγάλο πρόβλημα. Θα κλείσουν επιχειρήσεις, θα μείνουν άνθρωποι άνεργοι. Τι είναι το κράτος? Οι πολίτες είναι το κράτος. Εάν καταρρεύσει η κοινωνία και η πραγματική οικονομία, τι κράτος θα υπάρχει? Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κλαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε και την Πέμπτη στο Πάρκο Μικράς Ασίας και τη Δευτέρα στο Πορτοκαλί. Ξαναπείτε τις ώρες, μιας που το αναφέρατε. Πάρκο Μικράς Ασίας. 8 η ώρα στο Πάρκο Μικράς Ασίας. Είναι στη λεωφόρο Κνωσού για τον κόσμο που δεν ξέρει. Ναι, το πήρε στη λεωφόρο Κνωσού στην εφορία με τον Σοκράτη το Φάμελο για τα θέματα της ενέργειας. Και τη Δευτέρα έχουμε την εκδήλωση στο Πορτοκαλιτεχνικό Επιμελητήριο που αφορά τα θέματα της ανάπτυξης και τις προτάσεις που υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.